Εσένα σου άρεσε πιο πολύ το κομμάτι με τα αθλήματα ή το κομμάτι μετά που γινόταν το ό,τι να είναι? Προφανώς το κομμάτι με τα αθλήματα με ενδιαφέρε μόνο. Τίποτα παραπάνω. Ήθελα απλά να πάω. Μου αρέσει το Survivor. Αγαπώ αυτό το project πάρα πολύ. Δεν έχω κανένα παράπονο από την παραγωγή που βρισκόμουν εκεί. Γιατί το θα το πω. Πες το για... Σέβομαι πάρα πολύ όλα τα παιδιά που δουλεύουν εκεί και πρέπει να τα σέβονται όλοι οι παίκτες. Άρα δεν τα σέβονται. Γιατί αυτά τα παιδιά δουλεύουν 12 ώρες και εμείς είμαστε εκεί για έναν σκοπό. Ξέρουμε τι παίρνουμε, ξέρουμε τι δίνουμε, ξέρουμε τι χάνουμε. Μπράβο. Δηλαδή αυτή πρέπει να υπάρχει μια συνεργασία. Υπήρχε ασχημοτροπία. Εντάξει, υπήρχε ρε παιδιά, αλλά δεν είναι, ο καθένας ξέρει και κρίνει τον εαυτό του. Εγώ ξέρω για μένα ότι μπήκα με πάρα πολύ καλή διάθεση και βγήκα με πολύ καλή διάθεση, νιώθοντας αδικημένη, γιατί βγήκα από το πρώτο συμβούλιο. Αν έβγαινα στο τρίτο, δεν θα είχα θέμα, γιατί όντως έπρεπε να ήμουν υποψήφια. Αλλά παρόλα αυτά, ο κόσμος κρίνει. Ο κόσμος, αν θέλει να σε βλέπει. Τώρα, να σου πω και κάτι. Ο κόσμος με έστειλε στο σπίτι μου. Και από τη στιγμή που αυτή ήταν η απόφαση του, εγώ χαίρομαι γιατί έχω τόσα πράγματα εδώ και τόσους άνθρωπους που με αγαπάνε πάρα πολύ και νιώθουν περήφανοι για μένα. Και αυτό με αφορά μόνο. Αυτό την αφορά μόνο, να ξέρετε ο κόσμος.